Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνέδροι, καλησπέρα σας. Το θέμα μας σήμερα είναι «Προστατεύω ψηφιακά το σημερινό παιδί και δημιουργώ μαζί του». Αν θέλετε να μας βάλετε και την εικόνα. Περίπου στα μέσα Νοεμβρίου φέτος, η διαφήμιση μιας ανερχόμενης εταιρείας ηλεκτρονικών συσκευών παίζεται παντού, στην τηλεόραση, στο YouTube. Μου έκανε εντύπωση όπως την είδα και σκέφτηκα να σας τη δείξω. Έχει και ήχο. Look around you. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά έγραφε στο τέλος «Once a year, put your smartphone aside. Be present», δηλαδή μια φορά το χρόνο, αφήστε δίπλα το κινητό και να είστε παρόντες. Αναρωτιέμαι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να λέμε ότι μια φορά το χρόνο να αφήσουμε στην άκρη το κινητό μας για να είμαστε παρόντες? Εμείς εδώ στην Ελλάδα μάλλον δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όμως, οι επόμενες γενιές μπορεί να φτάσουν ως εκεί και γι' αυτό πρέπει να κινητοποιηθούμε. Τα παιδιά σήμερα γεννιούνται σε έναν κόσμο όπου τα τεχνολογικά μέσα εμπλέκονται στενά με την καθημερινή τους ζωή. Εκπαιδεύονται σε πολυπληροφοριακά περιβάλλοντα και τον ελάχιστο χρόνο τους, τον ελεύθερο τους χρόνο, τον περνούν μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή, του smartphone, του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Ορισμένοι μιλούν για έναν νέο πολιτισμό, τον πολιτισμό της οθόνης και μια νέα εποχή έκφρασης και δημιουργικότητας, όπου η επικέντρωση στην κοινωνία της πληροφορίας δημιουργεί οράματα για μια νέα παιδική ηλικία που θα μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί εύκολα τις νέες τεχνολογίες, να έχει πρόσβαση στη γνώση ανεξάρτητα από το χώρο, το χρόνο, την κοινωνικο-οικονομική προέλευσή της. Οι υποστηρικτές των ψηφιακών γενεών υποστηρίζουν πως οι νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν γενιές περισσότερο ελεύθερες, δημοκρατικές, δημιουργικές και ανοιχτές στην καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, από τη διαρκή χρήση του διαδικτύου μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα, όπως αποπροσανατολισμός λόγω της υπερπληροφόρησης, σύγχυση λόγω της παραπληροφόρησης, ηλεκτρονική εγκληματικότητα, παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, απομόνωση από τον κοινωνικό περίγυρο, εθισμός. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τα παιδιά μας, να τους δείξουμε τη δημιουργική χρήση του υπολογιστή. Και αυτά τα δύο θα είναι αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα, προσπαθώντας να δώσουμε πρακτικούς τρόπους και για την προστασία και για τη δημιουργική χρήση του υπολογιστή. Ξεκινάμε όλοι όταν είμαστε γονείς και λέμε ότι εγώ δεν θα το κάνω έτσι στο παιδί μου, δεν θα το βάλω να κολλήσει στην τηλεόραση. Αλλά κάπου στη μέση το χάνουμε το παιχνίδι, γιατί κάποια στιγμή θέλαμε οι μαμάδες να κάνουμε δουλειές και ήταν καλά να είναι κάπου μόνο το παιδί να κοιτάει τηλεόραση ή υπολογιστή. Οι μπαμπάδες γυρίσαμε και ήμασταν πτώματα από την κούραση, οπότε δες λίγο τώρα μια ταινιούλα και άσε με για να ηρεμήσω. Και κάπως έτσι κόλλησε το παιδί μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μέσα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε από πολύ μικρά τα παιδιά να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Είναι τόσο απλά στη χρήση τους, που πολύ μικρά παιδιά έχουν αυτή την ικανότητα. Όταν η κόρη μου ήταν 2,5 χρονών, είχαμε μια εργασία στο Πανεπιστήμιο για ακριβώς αυτό, για το πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας τα ηλεκτρονικά μέσα. Της έδωσα λοιπόν ένα τάμπλετ, το οποίο είχα ρυθμίσει απλά όταν θα το ανοίξει, να το ανοίξει στις φωτογραφίες. Και το μόνο που μας είχε δει να κάνουμε, δεν της είχαμε δείξει ποτέ τι κάνουμε στο τάμπλετ, μας είχε δει να το ξεκλειδώνουμε. Δείτε λοιπόν τι έγινε.
Αυτή είναι η Ελένη. Ξέρει ότι εκεί υπάρχει ένα κουμπί και ξεκλειδώνει. Ανοίγουν οι φωτογραφίες και ψάχνει. Κάποια στιγμή θα εντοπίσει τον αδερφό της. Και αυτό έχει ήχο, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι, ο Νίκος. Το πατάει και ξαφνικά ανοίγει. Χαίρεται η Ελένη που βρήκε τον αδερφό της, τον Νίκο. Και θα εντοπίσει και τον μπαμπά. Μπαμπά! Ψάχνει εκεί, βλέπει ότι κουνιέται η εικόνα. Λέει μήπως το κεντρικό πάλι κουμπί κάτι κάνει, δεν κάνει. Και θυμάται ότι έσυρε στην αρχή. Και σέρνει τις εικόνες και προχωράει. Πολλές φορές εμείς οι γονείς βιαζόμαστε να συστήσουμε την τεχνολογία στα παιδιά μας, γιατί νομίζουμε ότι έτσι είναι η εποχή και ότι έτσι δεν θα μείνουν πίσω. Όμως, οι επιστήμονες λένε ότι η ανάπτυξη του παιδιού δεν θέλει τα ηλεκτρονικά μέσα, η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Και ότι το παιδί πρέπει πρώτα να αλληλεπιδρά με πιο ζωντανά πράγματα πριν μάθει να τσουλάει τα δαχτυλάκια του πάνω σε οθόνες. Πολύ σημαντικό είναι να έρθουμε εμείς οι ίδιοι σε επαφή με τα τεχνολογικά μέσα. Δεν πρέπει το παιδί μας να μας νιώθει άσχετους, γιατί τότε δεν θα έρθει να μας ρωτήσει και να ζητήσει τη βοήθειά μας όταν αυτό θα τη χρειαστεί. Επιπλέον, οι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο θα μας καταστήσουν ικανούς να προστατεύσουμε και να δώσουμε και σωστές κατευθύνσεις στα παιδιά. Θα βλέπουμε και θα ξέρουμε τι είναι αυτό με το οποίο ασχολούνται και θα μπορούμε να τα κατευθύνουμε, όπως είπαμε. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι η επικοινωνία. Ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση να ακούσουμε το παιδί μας, να το κατανοήσουμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά μαζί του. Η στοργή, η αγάπη, η συνεργασία συμβάλλουν θετικά στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Ένα παιδί που έχει γόνιμο έδαφος να επικοινωνήσει με τους γονείς του, από τη μία δεν θα κολλήσει στην πραγματικότητα που του προσφέρει ο υπολογιστής και από την άλλη, αν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, θα ξέρει πού μπορεί να καταφύγει, ώστε να το επιλύσουν μαζί. Δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πριν ζητήσουμε από το παιδί μας να βάλει μέτρο στο χρόνο που ξοδεύει μπροστά στην οθόνη, πρέπει εμείς πρώτοι να δείξουμε το καλό παράδειγμα και να ξεπεράσουμε τον εθισμό μας, ακόμα και αν δεν θεωρούμε ότι είμαστε εθισμένοι. Μετριάζοντας τη χρήση των υπολογιστών και των κινητών ή τη θέαση της τηλεόρασης και βρίσκοντας άλλες δραστηριότητες για να γεμίζουμε το χρόνο στο σπίτι, γινόμαστε θετικά πρότυπα. Κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη. Αντίθετα, αν το παιδί βλέπει ότι μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, αυτό που κάνουμε είναι να γυρνάμε και να χαλαρώνουμε παίζοντας υπολογιστή ή βλέποντας ό,τι παίζει στην τηλεόραση, παίρνει αυτό το μήνυμα και θα κάνει και εκείνο το ίδιο πράγμα αργότερα. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι να θέσουμε τα όρια που θα ισχύουν στο σπίτι μας. Σύμφωνα με την ψυχολογία, είναι σημαντικό να θέτουμε όρια στα παιδιά μας, γιατί αυτά τα κάνουν να νιώθουν ασφάλεια. Όταν δεν υπάρχουν όρια, η πραγματικότητα μπορεί να είναι χαοτική για το παιδί. Όταν τα όρια είναι ασαφή και άκαμπτα, έχουμε πάλι πρόβλημα στην επικοινωνία. Ενώ όταν υπάρχουν σταθερά όρια, τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση και έχουν υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Τα όρια που θα βάλουμε στο παιδί δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά, να τα διαπραγματευόμαστε μαζί του, να τα συζητούμε και να τα τροποποιούμε ανάλογα με την ηλικία του. Και έτσι το παιδί θα νιώθει ότι και οι γονείς δείχνουν σεβασμό στη δική του προσωπικότητα και στις ανάγκες του, και άρα και εκείνο θα σεβαστεί αυτά τα όρια. Έτσι λοιπόν θα θέσουμε συγκεκριμένη ώρα χρήσης για κάθε ηλικία. Θα συμφωνήσουμε αν ο υπολογιστής θα ανοίγει μόνο τα Σαββατοκύριακα ή και τις καθημερινές και για πόση ώρα, και αν το είδος της χρήσης θα είναι εκπαιδευτική, ψυχαγωγική ή επιμορφωτική. Το να απαγορεύσουμε εντελώς τη χρήση του διαδικτύου ή του υπολογιστή στο σπίτι είναι νομίζω λάθος και είναι παγίδα. Γιατί τα παιδιά, ειδικά οι έφηβοι, αν δεν βρούνε αυτό που θέλουν στο σπίτι, θα το βρούνε αλλού. Μου είχε τύχει παιδί που ήξερα ότι η οικογένειά του ήταν πολύ αυστηρή σε αυτό το θέμα, να βρίσκεται σε βάφτιση. Σε βάφτιση λοιπόν που υπήρχε Wi-Fi στην εκκλησία και μέσα στο μυστήριο είχε το κινητό και έβλεπε βιντεάκια.
ακριβώς γιατί οι γονείς είχαν πάει στο άλλο άκρο. Τα άκρα λοιπόν δεν είναι καλά. Να μην χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή ή το διαδίκτυο ως επιβράβευση ή τιμωρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε αξία. Θα το χρησιμοποιούμε όπως και τις άλλες δραστηριότητες που κάνει το παιδί. Τώρα, στη βιβλιογραφία βρίσκουμε ότι το όριο το οποίο βάζουν οι επιστήμονες για τα παιδιά είναι 2 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνη, όπως υπόθηκε και το πρωί. Όχι 2 ώρες στον υπολογιστή και μετά άλλη 1 ώρα στην τηλεόραση. 2 ώρες αθρηστικά και μέχρι 2 ώρες. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα κάθε μέρα πρέπει να είμαστε εκεί. Μία μαμά μου έλεγε, εμείς κάνουμε αυτό που μας είπατε, 2 ώρες την ημέρα. Μα δεν είπαμε κάθε μέρα όμως 2 ώρες. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι μία από τις πολλές εναλλακτικές που θα δώσουμε στο παιδί μας. Και βέβαια ο χρόνος τον οποίο περνάει το παιδί μας στα τεχνολογικά μέσα εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, από το περιεχόμενο αυτού που θέλει να ασχοληθεί και προσέξτε, από το χρόνο που περνάει με το γονέα κάνοντας άλλες δραστηριότητες. Ο Γάλλος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Σερς Τισερόν, από τους πιο γνωστούς στη Γαλλία, ο οποίος έχει μελετήσει τις σχέσεις των νέων με τις τεχνολογίες και τις επιπτώσεις τους, ανέπτυξε το 2008 τον κανόνα 3-6-9-12. Αυτός ο κανόνας λέει τα εξής. Όχι τηλεόραση πριν τα 3. Η τηλεόραση στις μικρές ηλικίες όταν μένει ανοιχτή, ακόμα και στο background, όχι να παρακολουθούν δηλαδή τα παιδιά, βλάπτει την ανάπτυξη των παιδιών και δεν μπορούν τα παιδιά να διαμορφώσουν ικανότητες προσοχής και συγκέντρωσης. Όχι παιχνίδια σε κονσόλα πριν τα 6. Δεν δίνουμε στα παιδιά δικό τους τάμπλετ πριν τα 6, γιατί μόλις το παιδί γίνει ιδιοκτήτης μια τέτοια συσκευής, η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη. Όχι ίντερνετ πριν τα 9. Τουλάχιστον όχι χωρίς επίβλεψη. Δηλαδή να είμαστε κι εμείς δίπλα, γιατί ποτέ δεν ξέρει το παιδί τι θα βρει. Πληκτρολογώντας ακόμα και απλές λέξεις κλειδιά, μπορούν να βγουν διάφορα αποτελέσματα τα οποία δεν θα θέλαμε με τίποτα να δουν τα παιδιά μας σε αυτή την ηλικία. Ακόμα και σε ένα site να πάνε, διαφημίσεις υπάρχουν δεξιά και αριστερά, με περιεχόμενο που δεν απευθύνεται σε παιδιά προφανώς και δεν θα θέλαμε ποτέ να δει το παιδί μας κάτι τέτοιο. Και όχι κοινωνικά μέσα πριν τα 12. Άλλωστε, όπως λέγαμε και στο εργαστήριο πάνω, το πιο διαδεδομένο μέσο είναι το Facebook που μπαίνουν όλα τα παιδιά και σε ρωτάει όταν είναι να γραφτείς, αν είσαι πάνω από 13. Επομένως, όσα παιδιά έχουν και είναι κάτω, έχουν κάπου πει ψέματα. Ακόμα και αυτό μπορούμε σαν επιχείρημα να το πούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να πούμε, επειδή περισσότερα παιδιά ασχολούνται με τα βιντεοπαιχνίδια στον υπολογιστή, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να διαλέγουμε βιντεοπαιχνίδια για τα παιδιά. Ξεκινάμε από την ηλικία του παιδιού. Τι παιχνίδια είναι κατάλληλα για αυτή την ηλικία. Κοιτάζουμε επίσης τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις. Αν δηλαδή θα πάρουμε κάποιο αθλητικό παιχνίδι, παιχνίδι φαντασίας, στρατηγικής κτλ. Θέλουμε παιχνίδια που να προκαλούν ενθουσιασμό, αλλά να μην είναι βίαια. Μπορούμε να αναζητήσουμε από το διαδίκτυο κριτικές και να δούμε και άλλοι γονείς τι λένε πάνω σε αυτό. Γιατί συνήθως τα παιδιά αυτά που μας ζητάνε τα έχουν συζητήσει με τους φίλους τους. Οπότε μπορούμε να μιλάμε και με άλλους γονείς. Καλό είναι επίσης να δίνουμε τα βιντεοπαιχνίδια σε μια περίσταση στα παιδιά. Να μην νομίζουν ότι, επειδή είναι και ακριβά, να μην νομίζουν ότι ό,τι μας ζητάνε αμέσως θα το έχουν. Και επίσης, ακριβώς επειδή πολλοί από τους γονείς δεν έχουν γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό των βιντεοπαιχνιδιών, σύμφωνα με το σύστημα PEGI, υπάρχουν αυτά τα σύμβολα πάνω στα παιχνίδια, τα οποία είτε είναι ηλικιακά, δείχνουν πάνω από ποια ηλικία μπορούν να παίζουν τα παιδιά αυτό το παιχνίδι, και επίσης έχουν και σύμβολα που αφορούν στο περιεχόμενο. Δηλαδή, αν ένα παιχνίδι έχει βία, αν έχει χυδαία γλώσσα, αν έχει φόβο, προκλητικό περιεχόμενο, ναρκωτικά, διακρίσεις, τζόγο ή περιέχει διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο μερικές φορές μπορεί να μην το σκεφτόμαστε, αλλά αν πρέπει να συνδεθεί στο ίντερνετ για να το παίξει, σημαίνει ότι θα επικοινωνήσει και με άλλους, με οποιουσδήποτε άλλους. Πολύ βασικός παράγοντας για τη σχέση που θα έχει το παιδί μας με τον υπολογιστή είναι η θέση που θα βρίσκεται το υπολογιστή στο σπίτι. Αν το δωμάτιο του παιδιού έχει μετατραπεί σε ίντερνετ καφέ με τον υπολογιστή, την τηλεόραση και τα video games συνεχώς ανοιχτά, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μπορούμε να μεταφέρουμε τον υπολογιστή στο σαλόνι του σπιτιού και να τον χρησιμοποιεί όλη η οικογένεια,
και την κονσόλα στην τηλεόραση του σαλονιού. Θέλουμε να υπάρχει και να το νιώθει και το παιδί παρακολούθηση, όχι όμως αστυνόμευση. Είναι προφανές ότι υποτιμητικά σχόλια, όπως «Καλά τώρα τι κάνεις εκεί, τι είναι αυτά που βλέπεις», δεν πρέπει να λέμε, να λέγονται από εμάς, γιατί ό,τι και αν μας φαίνεται εμάς περίεργο, για το παιδί εκείνη την ώρα είναι σημαντικό, αφού δίνει χρόνο σε αυτό. Όπως επίσης, αν δούμε κάτι που δεν μας αρέσει, μπορούμε εκείνη την ώρα να του πούμε «Κοίταξε, αυτό που βλέπεις τώρα, νομίζω δεν είναι για την ηλικία σου, έχει βία». Το παιδί μπορεί να θυμώσει, αλλά ακόμα και αν θυμώσει ή δεν το σταματήσει, μέσα του έχει αποτυπώσει την αντίδρασή μας και θα το σκεφτεί αργότερα, θα το συζητήσουμε κιόλας, είπαμε η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό. Αργότερα λοιπόν θα το συζητήσει και θα βγάλει και εκείνο αυτή την αντίδραση πιο μετά. Επειδή όσο και να είμαστε υποψιασμένοι και προσεκτικοί και να έχουμε κάνει και τα παιδιά μας να είναι προσεκτικά, το διαδίκτυο κρύβει όμως πολλές παγίδες, υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι μπορούμε να εγκαταστήσουμε ειδικά λογισμικά antivirus, anti-spyware, anti-spam, τα οποία αποκλείουν σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο ή φιλτράρουν τις μηχανές αναζήτησης, έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης χρονικών ορίων κατά τα οποία τα παιδιά μπορούν να είναι online και επίσης μπλοκάρουν και τις διαφημίσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το K9 Web Protection, όπως βλέπετε. Και επίσης υπάρχουν και ειδικοί browsers για παιδιά, όπως το My Kids Browser, το οποίο όταν θα αναζητήσει το παιδί κάτι, δεν θα του βγάλει όπως η Google αποτελέσματα από παντού, αλλά θα βγάλει από συγκεκριμένα site που είναι πιστοποιημένα για παιδιά. Γράφοντας parental control στο Google, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά τέτοια αποτελέσματα, αν μας ενδιαφέρει, ή επίσης μπορούμε να απευθυνθούμε και στους παρόχους του ίντερνετ στο σπίτι μας, δηλαδή στις εταιρείες της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας. Έχουν τέτοια προγράμματα. Ό,τι και να έχουμε κάνει όμως, όσο καλά και αν έχουμε προετοιμαστεί και προετοιμάσει τα παιδιά μας, η επαγρύπνησή μας πρέπει να είναι διαρκής. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συμπεριφοράς του παιδιού μας ή αλλαγή στις καθημερινές του συνήθειες και δραστηριότητες αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Και έτσι σε συνεργασία με κάποιο ειδικό να απευθυνθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι ο υπολογιστής είναι μία από τις πολλές εναλλακτικές. Δεν θα είναι η μόνη στο σπίτι μας. Ούτε θα είναι κάτι στάνταρ. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς οι γονείς να κάνουμε θυσία και να αφιερώσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Θα κουραστούμε λίγο παραπάνω. Αλλά όσο κουρασμένοι και να είμαστε, ας βγούμε μια βόλτα στη φύση με τα παιδιά μας. Ας ακούσουμε μαζί μουσική. Να ξεκινήσουμε ένα χόμπι, να παίξουμε επί τραπέζια. Το παιδί μας θα ωφεληθεί. Θα ανακαλύψει τα ταλέντα του. Θα ωφεληθούμε όμως και εμείς. Θα περάσουμε καλά. Δεν θα το κάνουμε, άλλα τώρα ας κάνουμε κάτι μαζί μόνο και μόνο για να μην κολλήσεις. Αν το κάνουμε με την καρδιά μας, και το καταλαβαίνουν τα παιδιά και περνάμε κι εμείς καλά. Ωραίο είναι να οθήσουμε το παιδί μας σε μια αθλητική δραστηριότητα, γιατί αυτό επιτελεί διτό ρόλο. Πρώτον, το παιδί αποκτά μια νέα σχολεία που θα του χαρίσει καλή φυσική κατάσταση. Και δεύτερον, κοινωνικοποιείται κιόλας, αποκτά φίλους και παρέες και έτσι δεν θα έχει την ανάγκη των εικονικών φίλων που του προσφέρει το διαδίκτυο. Και άλλες εναλλακτικές βλέπετε στη διαφάνεια, όπως ας πούμε η εικονογράφηση ενός βιβλίου. Αν το παιδί μας αγαπάει τη ζωγραφική, μπορούμε να του δώσουμε εμείς τα υλικά και να του πούμε να γίνει συγγραφέας. Να δώσουμε παλιά δικά μας ρούχα και να του πούμε να κάνει θεατρική παράσταση. Ακόμα όταν απουσιάζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι ωραίο να δούμε ότι τα αδέρφια, η παρέα θα αυτοσχεδιάσει να βρει άλλα παιχνίδια με τα οποία θα περάσουν καλά. Να κάνουμε χειροτεχνίες, κολλάς με υφάσματα. Να αφήσουμε το παιδί μας να κάνει εξάσκηση σε ένα μουσικό όργανο που πιθανόν να θέλει. Μία άλλη ωραία δραστηριότητα είναι να πούμε στο παιδί μας ότι θα χαρίσουμε κάποια από τα παιχνίδια του. Και να το αφήσουμε εκείνο να διαλέξει ποια θα χαρίσει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς αξιολογεί τα παιχνίδια. Βλέπει ποια του είναι σημαντικά, ποια όχι. Ακόμα είναι ωραίο τα παιδιά να ασχολούνται με τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, ακόμα και αν κάνουν χάλια την κουζίνα, συλλογές, μοντελισμό. Ως τώρα λοιπόν είδαμε προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην κολλήσουν τα παιδιά μας. Και είναι σημαντικό και υπόθηκε και το πρωί ότι δεν θα φτάσουμε στα 13 για να τα κάνουμε αυτά,
Γιατί τότε έχει μπει μια σειρά στο παιδί. Ξεκινάμε από τώρα που είναι μικρά τα παιδιά. Που είναι μικρά τα παιδιά μας και που μπορούμε και κάπως λίγο πιο αυστηροί να είμαστε και λίγο στα όρια να τα θέσουμε πιο εύκολα. Και εκπαιδευτικοί μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, εκπαιδευόμαστε οι ίδιοι και καταρτιζόμαστε. Από επαγγελματίες πιστοποιημένους, επαγγελματίες υγείας και όχι μόνο, μας ενημερώνουν και θα μας καταρτήσουν κατάλληλα. Και αφού αποκτήσουμε γνώση πάνω στο θέμα, δάσκαλοι και καθηγητές είμαστε σε θέση να περάσουμε στα παιδιά μηνύματα. Μηνύματα που εστιάζουν στη σωστή και έξυπνη χρήση του διαδικτύου. Ένας άλλος τρόπος και πολύ σημαντικός είναι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά, αυτά που ακούνε στο σπίτι, να τα ακούνε και στο σχολείο. Μου είχε τύχει να μου κάνουν κάποια παράπονα οι γονείς για μία τάξη ότι έπαιζαν όλοι μαζί ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και κάναμε συζήτηση στην τάξη και τα παιδιά πιο ελεύθερα, ίσως επειδή είχαν και τους φίλους τους μαζί, βγάλανε αυτά που είχαν μέσα τους, είπανε γιατί το κάνουνε, είπανε πώς νιώθουνε, είπανε πόσες ώρες περνάνε, είπανε ακόμα και τι κάνουνε για να μην τους καταλάβουν οι γονείς ότι παίζουνε, ας πούμε. Και είναι σημαντικό έτσι να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και όταν και ο γονιός κάποιες φορές μπορεί να μην έχει τόση ευχέρεια στα μέσα τα ηλεκτρονικά, να ξέρει ότι μπορεί σε κάποιο δάσκαλο, σε κάποιο καθηγητή, να ακουμπήσει, να του πει πες και εσύ δύο λόγια και να ξέρει ότι θα είναι τα σωστά. Και επιπλέον, οι δάσκαλοι από τη θέση που έχουν μπορούν ακριβώς να δείξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι της εισήγησης που έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα. Από τα παλιότερα χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η δημιουργικότητα ήταν ένα ξεχωριστό προσόν ορισμένων μόνο ανθρώπων. Όμως τα τελευταία χρόνια οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ανατρέπουν αυτή την αντίληψη και εστιάζουν την προσοχή τους στις δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτει κάθε άτομο και στις τεχνικές με τις οποίες μπορεί να τις ενεργοποιήσει αυτές τις δυνάμεις προκειμένου να έχει ένα εύχριστο εργαλείο για ιδέες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες, τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ατόμων είναι τα εξής. Ευκαμψία στη σκέψη, πρωτοτυπία ιδεών. Τα άτομα αυτά έχουν την ικανότητα να σκέφτονται διαφορετικά, έχουν θετική αυτοεικόνα, είναι αυτόνομα και αυθόρμητα, δείχνουν αφοσίωση, παρουσιάζουν ισχυρά κίνητρα, έχουν επιμονή, υπομονή, αντοχή. Το περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και νομίζω ότι έτσι όπως τα βλέπουμε όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, λέμε όλοι ότι θα θέλαμε τα παιδιά μας να τα έχουν αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν θα παρουσιάσουμε προτάσεις τέτοιων εργαλείων που μπορούν να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα στα παιδιά μας. Κάποια από αυτά τα δείξαμε και στα εργαστήρια που είχαμε νωρίτερα. Αυτό που τα περισσότερα χρειάζονται από αυτά τα εργαλεία είναι μία εγγραφή. Σε αυτό λοιπόν, ίσως ο γονιός την πρώτη φορά θα πρέπει να φτιάξει ένα email. Καλό θα είναι να μην είναι το δικό μας email της δουλειάς, να είναι ένα email που θα το φτιάξουμε της οικογένειας για αυτό το λόγο. Να κάνουμε εμείς την πρώτη φορά την εγγραφή και από εκεί και πέρα τα παιδιά να το χρησιμοποιούν ελεύθερα. Ενοιολογικοί χάρτες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι αυτό. Είναι πάντως εργαλεία που επιτρέπουν στο χρήστη να οργανώσει και να συνθέσει τις ιδέες του. Αποτελούνται από κόμβους και από συνδέσμους. Να σας δείξω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι από ένα μάθημα της 6ης Δημοτικού για τη Φιλική Εταιρεία. Και φτιάξανε εκεί τα παιδιά, βάλανε τη βασική έννοια στη μέση και με βελάκια και κυκλάκια φτιάξανε ουσιαστικά όλο το μάθημα. Τι μας βοηθάει αυτό? Έναν οπτικό τύπο το βοηθάει πολύ καλύτερα να μάθει. Είχα μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο που μας έλεγε ότι ο γιος της έτσι έγραψε πανελλήνιες και πέρασε στην οικονομία. Βέβαια, το τα έχει φτιάξει εκείνη, δεν τα έχει φτιάξει το παιδί, αλλά δεν πειράζει. Έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Τα παιδιά σχεδιάζουν, αναλύουν τη σκέψη τους, επεξεργάζονται πληροφορίες και άλλα που βλέπετε. Και επίσης έχει και πλεονέκτημα για το δάσκαλο αυτό, ότι βλέπει αν ο μαθητής έχει καταλάβει. Γιατί έτσι όπως θα τα σχεδιάσει, μπορεί να καταλάβει ο δάσκαλος τι έχει κατανοήσει ο μαθητής. Παρακάτω είναι οι ιστοριογραμμές. Αυτά εδώ είναι μεταξύ που βάζω, είναι διάφορες σελίδες στο ίντερνετ, μπορείτε αν θέλετε να τις σημειώσετε, που έχουν τέτοια, που μας επιτρέπουν αυτή ακριβώς τη δυνατότητα. Τι είναι οι ιστοριογραμμές,
Είναι γραμμές πάνω στις οποίες μπορούμε να βάλουμε γεγονότα. Πάλι βοηθάει πολύ τους οπτικούς τύπους. Μπορούμε να βάλουμε όμως και εικόνες. Μπορούμε να βάλουμε μουσική, βίντεο και έτσι τα παιδιά κατανοούν σε βάθος αυτό που μελετάνε. Και αφού είπαμε τα λίγο πιο σοβαρά, πάμε στα λίγο πιο αστεία. Και ίσως αυτά που τραβάνε περισσότερο τα παιδιά. Τα ψηφιακά κόμικ αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Μπορούμε σε στιγμές έτσι πιο χαλαρούς στο σπίτι να τους βάλουμε να κάνουν. Έχουν πάρα πολύ φαντασία τα παιδιά μας και τα λογισμικά αυτά είναι πολύ απλά. Θα δείτε κιόλας εδώ, είναι μία από τις εταιρείες, έβγαλε ένα σύντομο βιντεάκι για το πώς γίνεται. Βλέπετε ότι αλλάζεις πάρα πολύ εύκολα στυλ, χαρακτηριστικά, αντικείμενα που κρατάει κάποιος, θέσεις στα αντικείμενα. Και μπορούν να φτιάξουν πάρα πολύ ωραία πράγματα τα παιδιά και να μας καταπλήξουν. Δεν είναι ανάγκη καν να έχουν ταλέντο στη ζωγραφική, που κάποια λένε ότι εγώ δεν έχω ταλέντο, οπότε τι να ασχοληθώ. Σε αυτό, στα κόμικ, μπορεί να μας βοηθήσουν και άλλες εφαρμογές, όπως είναι η μετατροπή μιας φωτογραφίας σε καρτούν. Και έτσι τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν στις ιστορίες τους, τους ίδιους τους εαυτούς τους ή συμμαθητές τους. Εκεί έχω βάλει το εργαλείο Cartoon Photo, αλλά πρέπει να πω ότι και το Prisma είναι ένα application στο κινητό που η Apple έβγαλε φέτος το Δεκέμβριο ότι ήταν το καλύτερο application κατά τη γνώμη τους, βγάζουν κάτι λίστες. Το Prisma λοιπόν ήταν το καλύτερο για φέτος, σύμφωνα με αυτούς. Σύννεφα λέξεων. Τα σύννεφα λέξεων βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε, σε ό,τι σχήμα θέλουμε. Ουσιαστικά είναι η οπτική απεικόνιση του περιεχομένου ενός κειμένου, με τη μορφή ενός νέφους από λέξεις. Χρησιμοποιούμε τα συννεφόλεξα για να παρουσιάσουμε λέξεις κλειδιά, για να πυροδοτήσουμε τη συζήτηση γύρω από ένα θέμα, για να ομαδοποιήσουμε ή να ταξινομήσουμε διάφορες έννοιες. Και αυτό αρέσει στα παιδιά και μάλιστα κάποια από αυτές τις εταιρείες, αν πας το ποντίκι σου ας πούμε, πάνω στις λέξεις, μπορείς να έχεις συνδέσει διευθύνσεις στο ίντερνετ και να πάρουν τα παιδιά εκεί, να ενημερωθούν κτλ. Ομιλούντες χαρακτήρες, τα βόκις. Αυτά αρέσουν πάρα πολύ στα παιδιά. Πάλι εδώ φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας μέσα από ένα κατάλογο. Μπορούμε να τον φτιάξουμε να είναι σαν και εμάς ή να μην είναι. Και ηχογραφούμε κάτι που θέλουμε να λέει ή μπορούμε και να το γράψουμε, γιατί η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί και στα ελληνικά. Διαλέγουμε ηχόχρωμα φωνής και θα μας το διαβάσει. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα site και να μιλάει αυτό το πραγματάκι και να λέει τα δικά του. Αυτά που το έχουμε πει εμείς να λέμε. Τα παιδιά ενθουσιάζονται με αυτό, είναι η αλήθεια. Το βρίσκουν πολύ διασκεδαστικό. Βέβαια, παιδί χωρίς παιχνίδι δεν γίνεται και μπορούμε να φτιάξουμε και δικά μας παιχνίδια μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Στο Purpose Games φτιάχνουμε παιχνίδια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, παιχνίδια που βασίζονται σε εικόνες. Το Cram φτιάχνει παιχνίδια με ερωτήσεις και απαντήσεις χρησιμοποιώντας flashcards. Το Quizmaker Pro Profs φτιάχνει, όπως λέει και το όνομά του, quiz, βάζει και βαθμολογία. Το Crossword Labs φτιάχνει σταυρόλεξα και το Pixeso φτιάχνει παιχνίδια μνήμης, φτιάχνουμε δηλαδή το δικό μας παιχνίδι μνήμης, το εκτυπώνουμε και παίζουμε το γνωστό σε όλους Memory. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν διάφορα site, το Pixeso σου επιτρέπει να το κατεβάζεις κιόλας. Προχωρώντας σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας ιστοσελίδα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα δωρεάν στους χρήστες να φτιάξουν τέτοιες ιστοσελίδες. Είναι πάρα πολύ απλές στην κατασκευή τους και στη διαδικασία να φτιάξεις αυτή τη σελίδα. Προσθέτεις το περιεχόμενο και έτσι ένα παιδί μπορεί, ας πούμε, λέγαμε πριν για ζαχαροπλαστική, να ανεβάζει τις αγαπημένες του συνταγές ή να ανεβάζει φωτογραφίες που βρίσκει ή ενδιαφέροντα άρθρα από το ίντερνετ. Επίσης, η εταιρεία Weebly δίνει τη δυνατότητα και στο δάσκαλο να φτιάξει λογαριασμό για τα παιδιά της τάξης του, που να είναι και ιδιωτικοί λογαριασμοί, δηλαδή με password να μπαίνουν τα παιδιά, να μην μπορεί ο καθένας δηλαδή, να βλέπει τι κάνει αυτή η τάξη, που είναι πολύ σημαντικό και δεν χρειάζεται ούτε email να έχουν τα παιδιά γι' αυτό. Επεξεργασία εικόνας. Αν το παιδί έχει βαρεθεί τη ζωγραφική των Windows, ας περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν εργαλεία όπως το Sumo Paint, το Photoshop ή το GIMP, το οποίο GIMP είναι ελεύθερο λογισμικό, κατεβαίνει δηλαδή δωρεάν, είναι ανοιχτού κώδικα, μπορεί το παιδί μας να αυτοσχεδιάσει από ένα λευκό καμβά ξεκινώντας να φτιάξει δικές του προσκλήσεις, αφίσες και οτιδήποτε άλλο θελήσει. Μπορεί όμως να μας φαίνεται λίγο βουνό, αλλά γιατί έχουν ένα σωρό εργαλεία μέσα αυτά τα προγράμματα, αλλά ακόμα και αν τίποτα δεν ξέρουμε, υπάρχουν και μαθήματα, όπως λέγονται tutorials στο ίντερνετ, που δείχνουν ακριβώς πώς μπορείς να ξεκινήσεις και τι μπορείς να κάνεις. Και προχωρώντας ένα βήμα ακόμα παραπάνω, πάμε στην επεξεργασία βίντεο, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο, ξεκινώντας βέβαια τα παιδιά από το να βάζουν στη σειρά κάποιες εικόνες, φωτογραφίες, και βάζοντας ένα εφέ για να πηγαίνει η εικόνα από τη μία στην άλλη, μπορούν να ξεκινήσουν έτσι, στη συνέχεια να προσθέσουν και λίγη μουσική, λίγη αφήγηση και ξαφνικά τα παιδιά έχουν μάθει να φτιάχνουν ένα βιντεάκι. Προχωρώντας θα κάνουν και μοντάζ, θα βάλουν και εφέ και είναι εντυπωσιακό που βλέπουμε παιδιά στο σχολείο που ασχολούνται έτσι να βοηθάνε και εμάς σε γιορτές και να ετοιμάζουν μόνοι τους βίντεο ή να ετοιμάζουν βίντεο για διαγωνισμούς, συμμετέχοντας και οι υπόλοιποι συμμαθητές και να κάνουν γυρίσματα μέσα στο σχολείο, το οποίο είναι κάτι που ενθουσιάζει τα παιδιά. Διαβιάσουμε, συγχωρείτε. Ο χρόνος ολοκληρώθηκε, αν μπορείτε λίγο να συντομεύσετε. Κλείνοντας λοιπόν, ως γονείς και εκπαιδευτικοί της σύγχρονης εποχής, μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με τρόπο ωφέλιμο και επικοδομητικό, δημιουργικό και ευχάριστο. Ας μην μείνουμε όμως μόνο σε αυτό. Ας μάθουμε το παιδί μας να μην περιορίζεται μόνο στον κόσμο του υπολογιστή, αλλά να πατάει escape και να χαίρεται τη χαρά της προσωπικής επικοινωνίας και του ζωντανού παιχνιδιού στον πραγματικό κόσμο. Να κάνει share και να μοιράζεται με τους άλλους τη χαρά και τη λύπη του, τα χαρίσματά του, να μην κλείνεται στον εαυτό του. Να πατά delete και στην πραγματική ζωή, συγχωρώντας και ξεχνώντας, χωρίς να κρατά κακία σε ό,τι κάποιος του κάνει. Να πατά enter και forward, προχωρώντας μπροστά σε ό,τι ωραίο και υψηλό για την ψυχή. Να κάνει copy και paste σε όποιο όμορφο παράδειγμα βλέπει γύρω του. Να κάνει log out για λίγη ώρα από τον κόσμο των θορύβων και της ταραχής και κλείνοντας με το κουμπί exit τον υπολογιστή, να κάνει login στον πραγματικό κόσμο, στον κόσμο της αγάπης και της παρουσίας του Θεού. Εμείς οι γονείς, με ένα upload, ας στείλουμε και ας μάθουμε και τα παιδιά μας να στέλνουν στον ουρανό την καρδιακή προσευχή μας και ας μην ξεχνάμε πως είναι τόσο εύκολο, πατώντας το κουμπί help, να ζητήσουμε βοήθεια από τον μόνο δυνατό για τα δύσκολα και τα εύκολα της ζωής μας. Ας μάθουμε τα παιδιά μας να ζουν, να παίζουν, να διασκεδάζουν, να σερφάρουν, να συναναστρέφονται, να υπάρχουν κάτω από το βλέμμα του Θεού και σε εκείνον να αρέσουν με ό,τι κάνουν. Γιατί πάνω από τα likes των ανθρώπων είναι η γνώμη του Θεού που βλέπει τα βάθη της ψυχής. Ευχαριστώ.